Any ideas? Καλώς όρισες σε αυτό το βίντεο. Τι έχουμε σε αυτό το βίντεο? Έχουμε ουσιαστικά φάληρο και στην προκειμένη περίπτωση ανεβαίνω χαλάνδρι. Η μέρα όπως βλέπεις είναι απίστευτα καλή. Εδώ σε αυτό το σημείο θα πάμε δεξιά διότι ο άνθρωπος στρίβει και εμείς ξέρουμε ότι ο περισσότερος κόσμος που κάτι δεξιά σε αυτό το σημείο στρίβει, οπότε καταλάβες. Πρέπει κάπως να τα αντισταθμίσουμε. Στο προηγούμενο βίντεο, αν δεν είδες το προηγούμενο βίντεο, μπορείς να δεις το προηγούμενο βίντεο. Έχει να κάνει με την επικοινωνία και διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να έχεις, διάφορες ικανότητες που θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όταν σκέφτεσαι ότι ξέρεις κάτι, θέλω να επικοινωνήσω, πώς μπορώ να επικοινωνήσω, γιατί να θέλω να επικοινωνήσω καλύτερα, τι μπορώ να βελτιώσω σε εμένα και στις καταστάσεις που έχω στη ζωή μου. Γιατί ξέρεις κάτι, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι ότι νομίζουμε ότι γίναμε αντιληπτοί. Νομίζουμε ότι έχουμε καταλάβει και ξέρεις κάτι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι η πρώτη φορά που θα το δει κάποιος, είναι η πρώτη φορά που θα το βιώσει αν θέλεις κάποιος, αλλά όλοι είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι υπάρχει κάτι παραπάνω που θα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την επικοινωνία. Στο συγκεκριμένο βίντεο δεν θα μπορούσε να λείπει και ξέρεις, αυτό είναι μόνο το ξύνο την επιφάνεια της συγκεκριμένης κατάστασης, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι έχει να πει η στάση του σώματος, η γλώσσα του σώματος. Και πολλοί κόσμοι ξέρει κάτι, το παρατηρεί. Δηλαδή, μπορείς να παρατηρήσεις όταν είναι κάποιος, ας πούμε, τι λέει η εκφράση του προσώπου του, πώς είναι με τα χέρια του. Π.χ. σκέψε έναν άνθρωπο που έχει τα χέρια του κλειστά, ξέρεις. Σαν να κάθεται έτσι και να έχει σουφρώσει κάπως το πρόσωπό του, unimpressed ένα πράγμα, ή δυσαρεστημένος, ή ξέρεις κάτι, τώρα εγώ δεν σου μιλάω και έχω κλειστεί στον εαυτό μου. Μπορείς να παρατηρήσεις σίγουρα πιο, αν το θέλεις, ακραίες καταστάσεις σε αυτό το κομμάτι. Μπορείς να το παρατηρήσεις, είμαι σίγουρος ότι έχεις δει. Πρόσεξε όμως, έχουμε σε ό,τι αφορά την μελέτη των μηνυμάτων της γλώσσας του σώματος, έχουμε καταγράψει και έχουμε πει, έχουμε αποκωδικοποιήσει, έχουμε βγάλει νόημα από αυτά γύρω στις 400 στάσεις για άντρες και γυναίκες. Και όχι, δεν μιλάω για τις στάσεις που μόλις σκέφτηκες και γέλασες σε καμία περίπτωση, αλλά για 400 διαφορετικές στάσεις του σώματος στους άντρες και στις γυναίκες, και όλες αυτές οι στάσεις λένε κάτι. Και βέβαια δεν είναι ένα μάθημα, αν το θέλεις, για τη γλώσσα του σώματος, αλλά μερικά πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε και να παρατηρήσουμε και να γίνουμε πιο συνειδητοί σε ό,τι αφορά την επικοινωνία με τους άλλους και κάποιες φορές ακόμα και με τον εαυτό μας, το πώς στεκόμαστε εμείς. Γιατί ουσιαστικά, αν παρατηρήσεις τον εαυτό σου, μπορείς εύκολα να παρατηρήσεις και τους άλλους. Και επειδή στέκεσαι εσύ κάπως ή επειδή κάποιος στέκεται κάπως, δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Βέβαια, είναι μία ένδειξη και μπορείς να παρατηρήσεις, μπορείς να ρωτήσεις αν θέλεις, ξέρεις κάτι, να πεις. Είσαι όντως θυμωμένος, είσαι όντως. Εντάξει, το χαρούμενο συνήθως είναι πιο εύκολο να το διακρίνεις. Αυτό το θυμωμένο είναι το πιο. Είσαι στεναχωρημένος ή αγανακτισμένος. Αυτά είναι τα λίγο πιο δύσκολα, αν δεν είναι στην ακραία τους μορφή. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε. Η γλώσσα του σώματος, κοίτα, δεν είναι το απόλυτο εργαλείο. Δηλαδή, η επικοινωνία, γι' αυτό και λέγεται επικοινωνία, επειδή ουσιαστικά περιλαμβάνει κάποιο είδος επικοινωνία, η οποία είναι συνήθως λεκτική. Αλλά έχει σημαντικά ποσοστά αλήθειες και είναι καλό να το μελετήσει κάποιος, να το δει κάποιος, να το παρατηρήσει. Είναι αν θέλεις κάτι το οποίο σε βοηθάει. Και κοίταξε, όπως είπαμε, ένας κλειστός άνθρωπος είναι ένας κλειστός άνθρωπος ο οποίος έχει, ξέρεις, σταυρώσει τα χέρια του και πει «Οπ, δεν κάθομαι, δεν σου μιλάω, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο μαζί σου». Όμως μπορείς να παρατηρήσεις κάποιες καταστάσεις σαν βασικούς κανόνες. Π.χ. ένα ανοιχτό σώμα δείχνει ειλικρίνεια.
Ναι, δείχνει ειλικρίνεια. Βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν έχει να κρύψει κάτι, δεν έχει αμφιβολία για κάτι αυτό που λέει, δεν έχει κάποια ανασφάλεια για αυτό που λέει, που σε αντίθεση σε αντίθετη περίπτωση θα σκεφτόσουν ότι κάποιος που είναι λίγο έτσι περίεργος, λίγο σκέτσι, λίγο ότι κάτσε τώρα δεν φίλες, τι, τι κάνεις εδώ πέρα. By the way, έχουμε βγει συγκρούμ και βλέπεις, ανεβαίνουμε, ο καιρός πραγματικά εκείνη την ημέρα ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είναι άνοιξη σε αυτό το βίντεο, θα το διασταυρώσω, αλλά είναι άνοιξη. Και κοίταξε πόσο ωραία είναι αυτή η μέρα. Μπορεί να βλέπεις αυτόν τον ήλιο, δεν είναι αυτός ο καυτός ήλιος του καλοκαιριού, να το γνωρίζεις αυτό. Είναι περίπου 10.30 με 11 και πηγαίνω να κάνω μια δουλειά που είχα στο Χαλάνδρι, την οποία ευτυχώς τελείωσα εκείνη την ημέρα, συνεχίζοντας. Σε αντίθετη περίπτωση, βλέπεις ένα κλειστό σώμα, δείχνει άμυνα. Δείχνει ότι πιθανόν κάτι έχει να κρύψει, πιθανόν κάτι παίζει εδώ και δεν σου βγάζει κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, το πιο αβίαστο, δεν σε κάνει να νιώθεις άνετα. Θα μου πεις, δεν έχεις την περίπτωση που κάποιος μπορεί να σε κάνει να νιώσεις άνετα και να σου λέει, ξέρω εγώ, άλλα πράγματα, να εννοεί μάλλον άλλα πράγματα από αυτά που λέει. Πιθανόν, γίνεται, συμβαίνει. Δεν σημαίνει όμως, γι' αυτό είπαμε ότι, δεν σημαίνει ότι μια στάση σώματος αποδεικνύει κάτι, είναι όμως κάτι καλό που έχεις, που μπορείς να έχεις στο νου σου. Και όταν είμαστε σε ένα χώρο, ας πούμε, ένα άλλο παράδειγμα, και θέλουμε να πούμε κάτι, θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι ή θέλουμε να ακολουθήσουμε μερικούς βασικούς κανόνες των κινήσεων του σώματος, της φυσιολογίας, μπορείς να κάνεις το εξής. Σταθερό βάρος και στα δύο πόδια, να έχεις ίσια πλάτη, κοιλιά και κεφάλι, δηλαδή να, αν το θέλεις, μια σωστή στάση σώματος σε ό,τι αφορά τη σπονδυλική σου στήλη, καταλάβες. Και ένα άνετο περπάτημα, ένα ελεύθερο περπάτημα, όχι βεβαιασμένες κινήσεις, κατάλαβες. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι κάτι το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις εν γέννη στη ζωή σου. Το πώς περπατάς στον δρόμο. Είναι πολύ εύκολο να σε δει κάποιος, κατάλαβες. Όταν, ειδικά όταν είσαι σε αυτό το στάδιο του, είμαι ένας άνετος άνθρωπος, σίγουρος για τον εαυτό μου, δεν έχω να κρύψω κάτι, απολαμβάνω τη ζωή και περπατάω χωρίς να είμαι σφιγμένος, χωρίς να έχω κάτι. Κατάλαβες, αυτό το κάτι δεν το συνεχίζω, το αφήνω σε σένα. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο σου δίνει την αίσθηση, σου δίνει την εικόνα αν θέλεις, σου δίνει αυτό το υποσυνείδητο, το feeling ότι κάτι παίζει εδώ πίσω και δεν ξέρω κι εγώ τι. Και είναι το χειρότερο σε μένα, αν φέρεις στο μυαλό σου έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει και δεν έχει καμία έκφραση στο πρόσωπό του, εμποδίζει την ανάπτυξη και την εξέλιξη της επικοινωνίας. Είναι αυτό που λέμε, ναι, ναι, ναι. Είτε δεν τον ενδιαφέρει αυτό που λες, είτε κάτι, πώς να σου το πω, κάτι δεν του γεμίζει στο μάτι. Και οκ, okay, δεν μπορείς να αρέσει σε όλους. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα πρόσωπα είναι αυτά τα πρόσωπα που πρέπει να έχεις στο νου σου. Και είναι καλό να χρησιμοποιείς εκφράσεις του προσώπου σου. Δεν λέω να κυκλοφορείς και να συμπεριφέρεσαι σαν να έχεις πάθει, no offense, σαν ένα μικρό εγκεφαλικό, ξέρεις, που ίσως αφήνει κάποιο κουσούρι. Αλλά σε κάθε περίπτωση να είσαι εκφραστικός, όταν θες να γελάσεις, να γελάσεις, όταν θες να δώσεις έμφαση σε κάτι, να δώσεις έμφαση σε κάτι. Βέβαια, περάσαμε μια κυρία η οποία δεν ξέρω γιατί ο κόσμος, ενώ έχει πεζοδρόμιο, ναι, δεν έχει 8 μέτρα πεζοδρόμιο, ξέρω εγώ, αλλά έχει πεζοδρόμιο. Γιατί να είσαι εκεί πέρα, γιατί να είσαι πάνω στον δρόμο. Πες ότι εγώ εκείνη τη στιγμή, τι να σου πω, σκάει το λάστιχο και κάνει κολλιά στο ποδήλατο και με αυτό πάνω της. Ποιος θέλει. Καταλαβαίνεις, δηλαδή πρόσεξε, δεν είναι τίποτα, πρόσεξε. Λοιπόν, ακόμη ένα, κοίταξε, συνήθως ο περισσότερος κόσμος, και θα πούμε στο επόμενο κομμάτι, κοιτάζει στο πρόσωπο, κοιτάζει στα μάτια, ειδικά αυτός που σε εισαγωγικά δεν ντρέπεται. Ο περισσότερος κόσμος, βέβαια, όταν θα το κάνεις εσύ και θα το κάνεις άνετα, συνήθως δεν ντρέπεται. Όταν κάποιος δεν σε κοιτάζει στα μάτια, για μένα προσωπικά είναι μια άλλη εδώ που είναι πάνω στον δρόμο. Για μένα είναι μια ένδειξη η οποία κάτι παίζει εδώ, είτε δεν έχω την προσοχή του, και ξέρεις κάτι, όταν δεν έχω την προσοχή κάποιου, δεν θέλω και να την κερδίσω σε καμία περίπτωση. Δεν είναι σαν να μιλάμε ποιήσεις όρις αν το θέλεις, και δεν είναι κάτι το οποίο, ξαναλέω, πρέπει να το βάλεις φυλακή τον άλλο. Απλά δεν αφιερώνω τον χρόνο μου σε ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν είτε αυτό που έχω να πω, είτε να συζητήσουν μαζί μου, είτε να. Κατάλαβες, δεν μπορείς να ακούς τον άλλο και ο άλλος να μην ακούει εσένα, να μην δίνει την απαραίτητη προσοχή σε εσένα. Είπαμε περισσότερα για το συγκεκριμένο κομμάτι στα προηγούμενα βίντεο σχετικά με την επικοινωνία.
Είναι η playlist από κάτω, συμβουλές για tips ή ποδήλατο, οπότε μπορείς να το βάλεις, να παίξεις στο background ενώ κάνεις κάτι, hint hint. Ναι, είναι ποδήλατο, αναγκαστικά κάποιες στιγμές, ποδήλατο ειδικά μες στην πόλη, θα φτύσεις. Αναφέρομαι στους ήχους που ακούστηκαν μόλις. Να το. 3 points. Λοιπόν, και συνεχίζω σε αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι σημαντικό να έχεις κάποιες χειρονομίες, δηλαδή συνήθως τα ανοιχτά χέρια ή κάποιες κινήσεις ή πράγματα που συνήθως είναι που δίνουν έμφαση σε αυτό που λες και δίνουν, αν θέλεις, μία μεγαλύτερη εκφραστικότητα. Το κάνουν ακόμα πιο έντονο, το κάνουν ακόμα πιο αληθές, διότι, ξέρεις, αν το σκεφτείς εξ ολοκλήρου, δίνεις περισσότερη ενέργεια σε αυτό το πράγμα. Και όταν δίνεις σε κάτι περισσότερη ενέργεια, αυτοδιαθέτει περισσότερη ενέργεια και μεταφράζεται. Πιθανότητα να γίνεται ασυνείδητα και όχι τόσο συνειδητά να πει κάποιος «Α, αυτός κουνάει τα χέρια του, άρα σημαίνει ότι λέει αλήθεια» ή «Α, άρα σημαίνει κάτι». Όχι, σε καμία περίπτωση πρέπει να τάφω σε εισαγωγικά, a.k.a. Λακούβα, αλλά είσαι στην Αθήνα, φίλε μου. Αυτά είναι τα οποία πρέπει να αποφεύγεις εντός της Αττικής. Και είναι σημαντικό να μην φανταστείς ότι αυτές οι καταστάσεις, ξαναλέω, είναι καταστάσεις τις οποίες θα βιώνεις κάθε μέρα. Μπορείς όμως σταδιακά και συνειδητά να είσαι πιο εκφραστικός, να είσαι πιο άνετος όταν μιλάς, να ξέρεις ότι δεν έχεις κάτι να χάσεις και όταν θα κάνεις αυτά τα βασικά πράγματα συνδυάζοντας τα με τα χέρια, με μια έτσι ελεύθερη στάση, με κινήσεις οι οποίες δίνουν έμφαση και πώς να σου το πω, θέλει δύναμη ας πούμε και μπορείς εκείνη τη στιγμή να σφίξεις το χέρι σου, ένα παράδειγμα λέω. Okay. Δίνει όντως την αίσθηση ότι και ξέρεις αυτό που λες, που ξέρεις κάτι. Έλα ρε Βασίλη, έχεις τερματίσει το δρόμο. Αλλά και ότι δίνει έμφαση σε αυτό που ήδη συμβαίνει. Και αυτό που ήδη συμβαίνει είναι μια επικοινωνία με έναν άλλον. Ναι, εδώ δεν ξέρω τι έχω πάθει, παιδιά, είμαστε στην Αθήνα. Λοιπόν, οπτική επικοινωνία, εντάξει. Αν θέλεις κάτι το οποίο τα λέει όλα και δείχνει τα περισσότερα πράγματα, είναι αυτό που λέει τα μάτια δεν λένε ποτέ ψέματα. Όταν κοιτάς τον άλλο στα μάτια, όταν θέλεις να καταλάβεις περισσότερα, να νιώσεις περισσότερα, γιατί ουσιαστικά το να καταλάβεις μόνο, ναι, ξέρω εγώ, ελληνικά μιλάει κι αυτός ή μιλάει μια γλώσσα που καταλαβαίνω, αν δεν είναι ελληνικά, και ναι, το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω τι λέει, καταλαβαίνω τι νόημα βγάζουν αυτές οι λέξεις. Το θέμα είναι όμως, μπορώ να καταλάβω το πώς νιώθει, μπορώ να καταλάβω τι νιώθει, να επικοινωνήσω ουσιαστικά ένα τσακ παραπάνω, γιατί ξέρεις κάτι. Όταν έχεις, είναι ένα χαρακτηριστικό των επιφανειακών σχέσεων, όταν δεν υπάρχει επικοινωνία και υπάρχει αυτή η επικοινωνία που άλλα λέω, άλλα εννοώ και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο, συνήθως σε μικρότερες ηλικίες, και αυτός δεν θα θέλει να σταματήσει. Τι θέλει να κάνει? Όχι, δεν θέλει να σταματήσει, απλά έχει παρκαρισμένα, διπλό παρκαρισμένα όπως βλέπεις. Υπερβολικά πολλά διπλό παρκαρισμένα. Okay. Είναι αυτό που είναι. Δεν είμαι τροχονόμος, αλλά κοίταξε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μόλις περάσουμε περίπου 4 ή 5. Anyway, προχωράμε. Και όταν θέλεις να το κάνεις αυτό, αυτό φαίνεται στα μάτια σου. Όταν κοιτάς τον άλλο, το πρόσωπό σου δεν έχει κάποια έκφραση. Έχει την έκφραση του περιμένω να ακούσω αυτό που θέλεις να μου πεις, περιμένω να καταλάβω αυτό που θέλεις να μου πεις, και ξέρεις κάτι, αν δεν καταλάβω θα σε ρωτήσω, αν δεν καταλάβω θα σου πω, ξέρεις κάτι, τι εννοείς με αυτό, πώς το βίωσες αυτό, τι έπαθες εκεί. Και είναι κατανοητό, είναι κάτι που σχεδόν όλοι έχουμε σκεφτεί, ότι η επικοινωνία γίνεται με τα μάτια. Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί γι' αυτό, όχι, δεν θα μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Αλλά προσωπικά, αισθάνομαι άβολα όταν κάποιος δεν έχει οπτική επαφή μαζί μου. Και δεν ξέρω γιατί δεν έχει οπτική επαφή. Τις περισσότερες φορές, θα έλεγα, όχι, δεν θα έλεγα τις περισσότερες φορές, θα έλεγα αρκετές φορές, είναι έλλειψη ανασφάλειας. Δηλαδή, εγώ προσωπικά νιώθω άνετα να κοιτάξω στα μάτια των οποιονδήποτε. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχω κάτι να κρύψω και κατά δεύτερον δεν φοβάμαι και κανέναν. Δηλαδή, δεν εξαρτάται η ζωή μου από το πώς θα με δει ή το τι θα σκεφτεί ή το πώς θα νιώσει ο Κίτσος, ο Μίτσος, η Πίτσα, η Λίτσα. Και κατάλαβες, μερικά ονόματα που μου ήρθαν έτσι γρήγορα. Οπότε δεν έχω κάτι το οποίο μπορώ να, πώς να σου το πω,
Μπορώ να σκεφτώ, μπορώ να πω ότι. Α, ξέρεις κάτι, μπορεί να γίνει αυτό. Και αν γίνει αυτό, δεν ξέρω τι θα σκεφτεί ο τάδε ή τάδε, και εγώ μπορεί να νιώσει διαφορετικά. Όχι. Όταν δεν συμβαίνει λοιπόν αυτό το πράγμα, όταν δεν υπάρχει επικοινωνία στα μάτια, λέω ότι κάτι παίζει εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι θα σου πω τι έχει συμβεί. Αυτός ο οδηγός ταξί από πίσω μου μου λέει ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί η κυκλοφορία που έχουμε στον δρόμο, λέει τα φανάρια, δεν ελέγχεται από τον δρόμο. Εν τω μεταξύ μετά συζητάμε. Δεν έχεις πινακίδα. Ποιες έχει πινακίδα στην ποδήλατα. Στην αρχή ήταν, ο τόνος του ήταν πολύ περίεργος και με εκνεύρισε. Αργότερα όμως, σε αυτό το φανάρι, εγώ περιμένω νομίζω, και έρχεται και μου λέει ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις με την κυκλοφορία, διότι Θέλω πινακίδα δεν στην χρειάζεται να περιμένεις το ποδήλατο. κόκκινο φανάρι. Και ξέρεις κάτι, μπορείς όταν έχει μια διάβαση Αφού. πεζών, ας πούμε. Μα. Αφού τώρα βγήκε νόμος που το κόκκινο είναι Να κόκκινο το, να το, να το. κανονικό. Είναι, προσωπικά εγώ Μα βγήκε περιμένω στα φανάρια, φίλε. φίλε, είναι πολύ επικίνδυνο να περάσει το φανάρι και σε γράφουν κανονικά αν περάσει κάποιο φανάρι. Οπότε ξέρει, δεν περνά στα φανάρια. Τώρα, αν υπάρχει διάβαση και μπορεί να εκμεταλλευτεί τη διάβαση για να περάσει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που το αφήνω να το αποφασίσει εσύ. Προσωπικά δεν το κάνω. Και όταν το κάνω, ξέρει, πάω υπερβολικά σιγά, βλέπω ότι η διάβαση αυτή έχει πράσινο φανάρι, προσέχω τους πεζούς και περνάω πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι κάτι όμως που πρέπει να αποφασίσεις εσύ για εσένα. Περνάμε αυτό το σημείο εκνευρισμού και πρόσεξε. Όταν εσύ δεν αισθάνεσαι άνετα να κοιτάξει κάποιον στα μάτια, σκέψου πώς νιώθει αυτός. Γιατί είμαστε άνθρωποι και λίγο πολύ, όχι λίγο πολύ, έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Έχουμε την ίδια ανάγκη επικοινωνία, άλλοι λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Κατάλαβες, λίγο πολύ όμως έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, όχι, αλλά λίγο πολύ έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Και όταν αισθάνεσαι εσύ άβολα, πίστεψέ με, αισθάνεται άβολα και ο απέναντί σου. Και μπορεί να μην είναι τόσο συνειδητός και να το καταλάβει εκείνη την ώρα, αλλά θα το καταλάβει. Θα πει, θα φύγει και θα πει, αυτός, αυτή, κάτι στο ενδιάμεσο, κάτι χλιαρό και δεν κατάλαβα και καλά και δεν κατάλαβα και τι παίχτηκε και κάτι σε να μην μου τα λέει. Δεν είναι αυτό που, ξέρεις κάτι, βλέπω τον άνθρωπο ο οποίος λέει αυτό που θέλει να πει, με κοιτάζει στα μάτια, δεν έχει κάτι να κρύψει. Είναι αυτό το μήνυμα που περνάει υποσυνείδητα. Λοιπόν, και προσπαθείς σε όλες αυτές τις καταστάσεις να δεις γιατί συμβαίνει αυτό. Φοβάται, είναι υπερβολικά κλειστός, ας πούμε, δεν θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, κρύβει κάτι από αυτό. Και ουσιαστικά πρέπει να τα έχεις υπόψη σου αυτά, χωρίς να πεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Αυτά δεν είναι ξεκάθαρα, αν θέλεις, δεν είναι αποδεικτικά στοιχεία, είναι ενδείξεις. Οπότε, ξέρεις κάτι, μην κρίνεις, δες, ρώτα και πήγαινε παρακάτω. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επίσης, σημαντικό κομμάτι της απτικής επικοινωνίας είναι σε όλες τις σχέσεις της ζωής μας. Και δεν είναι μόνο ένας άγνωστος, ένα φλερτ, ένα τραπέζι που, πώς να σου το πω, ένα ραντεβού αν θέλεις, που εκεί θα θες να δώσεις μια καλή εντύπωση, αλλά είναι όλα τα παρακάτω, δηλαδή ένας έρωτας, μια σχέση, μια φιλία, ένα επάγγελμα, όταν θα μιλήσεις με κάποιον ο οποίος, πώς να σου το πω, θες να βρεις δουλειά σε αυτόν τον άνθρωπο. Κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι απόλυτα σημαντικό να διαθέτεις, να χρησιμοποιείς. Στη συνέχεια, αυτό που έχεις να κάνεις, αυτό που είναι θεμητό να κάνεις, είναι να έχεις στο νου σου ότι ξέρεις κάτι, όσο πιο άνετα νιώσεις εσύ, τόσο πιο άνετα θα νιώσει και ο άλλος. Και ξέρεις κάτι, τόλμησέ το, δοκίμασέ το, δεν έχεις να χάσεις τίποτα, μην φοβάσαι ότι κάποια συμφωνία δεν θα κλείσει, μην φοβάσαι ότι δεν θα αποκτήσεις νέο σύντροφο. Και ξέρεις κάτι, όταν ξεκινήσεις να φοβάσαι για πράγματα τα οποία δεν έχεις, αλλά δεν αλλάζουν και τη ζωή σου στο αρνητικό κομμάτι, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα τι είχα, τι έχασα. Αυτό που πρέπει να έχεις στο νου σου και αυτό που πρέπει να ξέρεις είναι ότι η επικοινωνία είναι η επιτυχία. Εξίσου, αν θέλεις, σημαντικά με τα προηγούμενα, εξίσου
Είναι το πακέτο. Okay. Είναι όπως είπαμε η στάση του σώματος, είναι οι λέξεις που χρησιμοποιείς, είναι το πώς δείχνεις, είναι το τι λες. Αυτό που είναι εξίσου σημαντικό στην όλη κουβέντα είναι να δεις την στάση του σώματος και στη συνέχεια να δεις την ηχητική επικοινωνία. Και δεν είναι μόνο ο ήχος, δεν είναι η φυσική χρειά της φωνής, αλλά είναι αντίστοιχα κάθε μορφή επικοινωνίας, δηλαδή η κάθε στάση του σώματος στην κάθε μορφή επικοινωνίας. Τι σημαίνει αυτό? Η κάθε στάση του σώματος, συγγνώμη, η κάθε στάση του σώματος και η κάθε ηχητική επικοινωνία. Δηλαδή, πώς είναι ο ήχος που λες? Είναι γλυκός, είναι ιστερικός, είναι λες και σε πατάνε στο μικρό πόδι του αριστερού ποδιού, στο μικρό δάχτυλο του αριστερού ποδιού. Είναι ειρωνικός, ειρωνεύεσαι κάποιον. Όλα αυτά φαίνονται. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις καλύτερες λέξεις, αλλά όταν ειρωνεύεσαι, όταν απειλείς, όταν είναι ένας φοβικός τόνος, αν θέλεις, ναι, περνάει. Περνάει και είναι σημαντικό να αναλάβεις την ευθύνη, γιατί ουσιαστικά όταν λες κάτι, όταν θες να επικοινωνήσεις κάτι, έχεις την ευθύνη του αποτελέσματος. Ναι, ξαναλέω, δεν είναι κάτι το οποίο θα σε βάλει στη φυλακή, δεν είναι το τέλος του κόσμου, είναι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις λάθος και όλοι θα κάνουμε λάθος, ανεξάρτητα από το πόσο έμπειροι ή άπειροι είμαστε. Ξαναλέω, όλοι μπορούν να κάνουν λάθος στην επικοινωνία. Κάποια στιγμή μπορεί να είσαι πιο εκνευρισμένος, κάποια στιγμή μπορεί να μην έχεις φάει αρκετά. Κατάλαβες, ξέρεις, λυπάμαι για τα πράγματα που είπα όταν δεν είχα φάει αρκετά. Ξέρω να το ξέρεις. Και είναι όμως ευθύνη σου να στείλεις το μήνυμα στον άλλο. Δεν είναι ο ήχος, είναι οι κινήσεις. Κατάλαβες, είναι σημαντικό να το κάνεις. Και ξέρεις κάτι, το νούμερο ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις για να βελτιώσεις την επικοινωνία σου είναι η επικοινωνία με τον εαυτό σου. Και αν θέλεις ένα πείραμα, είναι η έναρξη. Ένα πείραμα είναι μια εξαίρεση, είναι κάτι που πρέπει να κάνεις. Είναι κάτι το οποίο θα σε πάει σε ένα πιο μετά σημείο, σε ένα μεταγενέστερο στάδιο της συνειδητής επικοινωνίας. Η επικοινωνία με τον εαυτό σου. Αυτό πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις. Και είναι όταν ξεκινάς και αναλύεις την επικοινωνία με τους άλλους, είναι εξαιρετικά σημαντικό να το εφαρμόσεις και στον εαυτό σου. Γιατί πολλές φορές, ξέρεις πώς θα το κάνεις αυτό, πρέπει να παρατηρήσεις, να δεις τι ακριβώς λες στον εαυτό σου. Μπορείς ουσιαστικά να αρχίσεις να ακούς τον εαυτό σου περισσότερο. Και όχι μόνο το τι νιώθεις, όχι μόνο το τι λες, όχι μόνο το πώς συμπεριφέρεσαι, αλλά και το τι κάνεις. Τι κάνεις μέσα στη μέρα, ποιες πράξεις κάνεις μέσα στη μέρα. Και πρόσεξε, είναι σημαντικό να ταλαιπωρείς τον εαυτό σου λιγότερο, να δεις τι δεν σε βοηθάει στη ζωή σου. Δεν σε βοηθάει το κάπνισμα, δεν σε βοηθάει το αλκοόλ, δεν σε βοηθάει το ότι είσαι συνεχώς ευέξαπτος, δεν σε βοηθάει το είσαι συνεχώς είσαι συνεχώς ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τολμάει, γιατί φοβάται, γιατί δεν ξέρει, γιατί δεν έχει δοκιμάσει. Δεν είσαι ένας κακός άνθρωπος, αλλά τι δεν σε πάει μπροστά. Και όλοι, σε όλους τους ανθρώπους αρέσει η πρόοδος. Σε όλους τους ανθρώπους αρέσει να μαθαίνουν. Σε όλους τους ανθρώπους σου αρέσει να πηγαίνουν παρακάτω. Δεν είναι τυχαίο το διδάσκω ή διδασκόμενος. Δεν είναι τυχαίο το ότι πάντοτε έχουμε κάτι νέο να μάθουμε. Είτε από κάποιο μικρότερο, είτε από κάποιο μεγαλύτερο. Οπότε, όταν ξεκινήσεις και δίνεις περισσότερο χρόνο για κατανόηση στον εαυτό σου, μπορείς να αποκωδικοποιήσεις, να δεις δηλαδή τι κάνω, γιατί το κάνω. Ένα παράδειγμα είναι καπνίζω γιατί είμαι αγχωμένος. Ναι, αλλά άμα είσαι πολύ αγχωμένος, άμα δεν έχεις εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να καπνίσεις, δηλαδή θα συμπεριφέρεσαι κάθε φορά που θα έχεις. Τώρα φέρνω ένα παράδειγμα έτσι και μιλάω εκ πείρας. Κάθε φορά που θα είσαι αγχωμένος, θα πηγαίνεις να καπνίσεις, ξέρω εγώ. Κάθε φορά που θα συμβαίνει κάτι στη ζωή σου, θα καταφεύγεις σε μια ναρκωτική ουσία που είναι το κάπνισμα. Ένα περιστέρι μόλις πέρασε δίπλα, γαμάτο. Αλλά κατάλαβες, είναι τι κάνεις και γιατί το κάνεις. Είναι ένας λόγος, για μένα ήταν ένας λόγος να κόψω το κάπνισμα. Ότι κάτσε λέω, φίλε, κάθε φορά που θα είμαι αγχωμένος θα καπνίζω 50 τσιγάρα. Υποθετικά, μπορεί να καπνίζω 50, καπνίζω 10. Δεν βγάζει νόημα. Και θα μάθεις πάρα πολλά όταν ξεκινάς να το κάνεις, να εφαρμόζεις αυτή την επικοινωνία με τον εαυτό σου, γιατί πολύ εύκολα θα μπορείς να φουγκραστείς και να δεις τους άλλους. Και ξαναλέω, όλα αυτά που λέμε είναι πράγματα, είναι ενδείξεις, είναι εργαλεία, είναι κινήσεις, είναι εναλλακτικές.
Και μπορείς να τα κάνεις. Είναι σημαντικό να τα κάνεις. Αλλά δεν αποτελούν απόδειξη. Όταν θέλεις να επικοινωνήσεις με κάποιον, επικοινωνείς ως εξής. Δες όλα αυτά τα πράγματα που αναφέραμε, σκέψου και ρώτα. Και όταν θα ξεκινήσεις να ρωτάς, όταν θα ξεκινήσεις να δείχνεις απόλυτα ότι ξέρεις κάτι, είμαι εδώ για σένα, θέλω να καταλάβω αυτό που μου λες, θέλω να δω πώς μπορώ να είμαι καλύτερος ως άνθρωπος, θέλω να έχουμε καλύτερη επικοινωνία, θέλω να μπορέσω να σε καταλάβω, θέλω να μπορέσω να σε βοηθήσω, απαιτεί περισσότερη ενέργεια. Απαιτεί να κάνεις κάτι το οποίο ίσως μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έκανες τέλεια, δεν είχες δώσει σημασία σε αυτό, μπορούσες να κάνεις, απλά δεν έδωσες την απαραίτητη σημασία σε αυτό. Και ξέρεις κάτι, μπορείς και να μην κάνεις τίποτα. Μπορείς και από αυτά τα πράγματα που σου είπα τώρα να μην το ξανακούσεις, να μην ξαναδείς το βίντεο, να μην μπεις στη διαδικασία να καταλάβεις γιατί, τι κάνεις και γιατί, τι κάνουν οι άλλοι και γιατί. Και πάλι θα είναι ok. Κάποιος θα το κάνει, κάποιος δεν θα το κάνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αν δώσεις έμφαση και αν δώσεις τον απαραίτητο χρόνο στους άλλους και στον εαυτό σου να δεις πράγματα τα οποία ήταν εκεί αλλά δεν είχες παρατηρήσει μέχρι στιγμής, θα το κάνεις. Και ξέρεις κάτι, αυτές οι μικρές αλλαγές στην επικοινωνία είναι αυτό που αλλάζει. Αυτό που αλλάζει στη ζωή μας. Όταν μπεις στη διαδικασία και δεις, ξέρεις κάτι, γιατί το κάνω αυτό, το κάνω για αυτό το λόγο. Ναι, αλλά τι έχω να χάσω αν το δοκιμάσω διαφορετικά. Δεν έχω να χάσω τίποτα. Τσουπ, έχει έναν νέο σύντροφο, ο οποίο είναι στο ίδιο επίπεδο που βρίσκεσαι εσύ και θέλει να πάει παρακάτω μαζί σου. Έχεις μια νέα δουλειά την οποία ήθελε να κάνει καιρό και δεν τολμούσε και φοβόσουν. Δηλαδή, μπορεί να ξεδιπλωθεί, όχι μπορεί, ξεδιπλώνεται ένα νέο, μια νέα ζωή για σένα. Κάτι το οποίο δεν έχει δοκιμάσει. Όταν αλλάζει στάση ζωή, όταν γίνεσαι πιο συνειδητό, aka go vegan, αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει. Είναι το νούμερο ένα στάδιο τη συνειδητότητα. Όταν συμπεριφέρεσαι στους άλλους με την αρχή της μη βίας, συμπεριλαμβάνοντας και τα μη ανθρώπινα όντα. Λοιπόν, ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βίντεο. Ξέρω ότι αυτά τα βίντεο είναι σχετικά μεγάλα. Ξέρω ότι αυτά τα βίντεο δεν είναι για όλο τον κόσμο. Ξέρω ότι αυτά τα βίντεο θα σε πάνε όμως παρακάτω. Είναι πράγματα τα οποία ξέρουμε, αλλά ίσως δεν είχαμε σε αυτό το σημείο συνειδητά εντοπίσει. Ίσως δεν είχαμε μπει στη διαδικασία να κάνουμε. Δεν υπήρχε ένα βίντεο, βρε αδερφέ, να σου πει αυτά τα βίντεο. Λοιπόν, ευχαριστώ που έμεινες μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο. Ελπίζω να έχεις κάνει ήδη εγγραφή στο κανάλι και να έχεις αφήσει το like σου στο βίντεο. Μπορείς να μας υποστηρίξεις στο Patreon. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή A Billion Veg χρησιμοποιώντας τον κωδικό VSKUNK, VSKUNK. Και ουσιαστικά έτσι μπορούμε να κάνουμε review σε vegan προϊόντα ή σε vegan σε φαγητά από vegan μαγαζιά, τα οποία για κάθε ένα δολάριο, μάλλον για κάθε review που κάνεις, κάνουμε, δίνουν ένα δολάριο σε κάποιο καταφύγιο στον κόσμο. Δες περισσότερα στο site abillionveg.com και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε πάλι. See you soon. Boom. Φτάσει μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.